Αποστόλη, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε? Εσύ πώς είσαι, είμαστε καλά? Μια χαρά, προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα την Κυριακή. Φαντάζομαι ότι δεν θα διαφωνήσεις με το συμπέρασμα ότι η ομάδα σας είναι πολύ διαφορετική από εκείνη που ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Βάλαμε περισσότερο μυαλό, προσπαθούμε περισσότερες προπονήσεις, δουλεύουμε ακόμα πιο σκληρά και νομίζω φαίνεται αυτό στα τελευταία παιχνίδια. Ναι, έχετε κάποια αποτελέσματα, νομίζω κορυφαίο αυτόν, τουλάχιστον στο επίπεδο των εντυπώσεων, αν θέλεις, είναι το διπλό στην Πάτρα επί της Πανχαϊκής. Ήταν σπουδαία νίκη, νομίζω, απέναντι... Σπουδαία θα μας πεις ότι δεν είναι μόνο για το βαθμολογικό, είναι ότι σας έκανε, φαντάζομαι, να πιστέψετε λίγο παραπάνω στην ομάδα σας. Φυσικά ήταν και ψυχολογικό. Μας βοήθησε τρομερά. Πήραμε άλλον αέρα. Mm-hmm. Και συνεχίζουμε. Πιστεύω θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο της ομάδας φέτος. Είπε είναι η παραμονή. Πριν πάμε λίγο στο μάτς με τον Άρη, να το δούμε και αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν δίνουμε και την δέουσα προσοχή σε ό,τι συμβαίνει από τη μέση του βαθμολογικού πίνακα και κάτω. Αλλά γίνεται μια πραγματικά σκληρή μάχη με τη νέα μορφή που έχει η Λίγκα και τον μεγάλο αριθμό των ομάδων που θα υποβιβαστούν. Όλες οι ομάδες, αυτό ήταν από την αρχή της χρονιάς, ότι θα παλέψουν όλες οι ομάδες, οι περισσότερες από αυτές για την παραμονή. Μέχρι το τέλος πιστεύω θα είναι η μάχη και θα δυσκολέψει τον καθένα, πιστεύω. Mm-hmm. Ο Ειγυνιακός έχει ξεφύγει από αυτή την ζώνη του Λυκόφωτος, είναι στους 22 βαθμούς στο μέσο του βαθμολογικού πίνακα, στην 10η θέση, και μάλιστα ισοβαθμεί με τον Απόλλωνα. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, αν κανείς κοίταζε τη βαθμολογία, θα βλέπω ότι ο Απόλλων καλλιεργούσε βλέψεις για να πρωταγωνιστήσει στο πρωτάθλημα και ο Ειγυνιακός φαινόταν ως ένας από τους βασικούς υποψήφιους για υποβιβασμό. Έχουν αλλάξει τα πράγματα με την πάροδο των αγωνιστικών στα μισά του δρόμου και μηδενίζει, που λέει και ο coach Σπάνος στο κόντερ. Ξεκινάει από την αρχή και υποδέχεστε τον Άρη την Κυριακή. Πώς το περιμένετε αυτό το παιχνίδι? Κάνετε αναγωγές με αυτό της πρώτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα ή λέτε κι εσείς ότι είναι μια άλλη σελίδα, μια καινούργια ιστορία? Φυσικά και είναι μια καινούρια ιστορία. Προετοιμαζόμαστε πάρα πολύ δυνατά, να μπούμε 100%. Φυσικά και είναι η χαρά μας να υποδεχόμαστε από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα και θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε ένας άξιος αντίπαλος που θα δυσκολέψει τον Άρη αρκετά. Mm-hmm. Ένα από τα στοιχεία που συζητούν στον Άρη είναι το κομμάτι του γηπέδου, δηλαδή το ότι ο Ειγυνιακός έχει ένα ιδιαίτερο γήπεδο, ένα μικρό σχετικά αγωνιστικό χώρο, ένα κλειστό γήπεδο, ένα δύσκολο γήπεδο για τον κάθε φιλοξενούμενο. Είμαστε δύσκολη έδρα, αυτό έχω να το πω. Δίνουμε πάρα το 100% και δεν περνάνε εύκολα ομάδες από εκεί. Αυτό είναι σίγουρο. Mm-hmm. Αποστόλη, ποια είναι η εικόνα που έχεις για τον Άρη παρακολουθώντας τον σε αυτόν τον πρώτο γύρο? Τι εντύπωση σου αφήνει, πώς τον περιγράφεις αν σε ρωτά κανείς ως ομάδα? Θα τον περιέγραφα σωστό για αυτό το πρωτάθλημα. Έτσι πιστεύω. Είναι η κατάλληλη ομάδα που θα μπορούσε να έχει όλα τα φόντα για να πάει εκεί που ανήκει. Γιατί, τι έχει φέτος που δεν είχε την προηγούμενη χρονιά, παραδείγματος χάρη? Σωστότερους και κατάλληλους ανθρώπους που ξέρουν την κατηγορία πολύ καλά. Mm-hmm. Είναι η άμυνα ένα σημείο αναφοράς για τον Άρη. Έχει δεχτεί μόλις 5 γκολ και όλα τα δέχτηκε σε παιχνίδια τα οποία κατάφερε να κερδίσει. Είναι αυτό το πολύ μεγάλο προσόν του φετινού Άρη? Πιστεύω πως σαν ομάδα, σαν σύνολο, ο Άρης έχει καταφέρει πολλά φέτος. Είναι πολύ πιο δυνατός από την περσινή χρονιά. Και αυτό φαίνεται, το καταλαβαίνουν και ο κόσμος. Κάνει διαφορά.
Μέχρι πριν λίγο καιρό έλεγαν ότι η κούρσα της ανόδου είναι μια κούρσα τριών ομάδων για δύο θέσεις. Κάποιοι πλέον λένε ότι είναι μια κούρσα δύο ομάδων για μία θέση. Θεωρούν ότι ο Άρης πολύ πολύ δύσκολα θα χάσει το τρένο της ανόδου, όντας πλέον στο σύν 8 από την Παναχαϊκή, στο σύν 6 από τον Όφη. Συμφωνείς? Ο Άρης για μένα έχει πάρει ήδη την άνοδο και έτσι πρέπει να γίνει. Τώρα για τις υπόλοιπες δύο ομάδες είναι η Παναχαϊκή και ο Όφη, αν θυμάμαι καλά. Αυτές είναι οι ομάδες. Είναι ο Όφη δεύτερος με δύο βαθμούς, απέχει δύο βαθμούς από την Παναχαϊκή. Θα είναι για αυτούς λίγο δυσκολότερο η άνοδος, πιστεύω. Mm-hmm. Θα δώσουν μάχη μέχρι τελικής πτώσης που λένε. Και για την μάχη της ουράς, η αλήθεια είναι ότι το πρωτάθλημα είναι τόσο ανταγωνιστικό που ένα-δύο συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα ή αντίστοιχα αρνητικά μπορούν να σε φέρουν από το Ζενίθ στον Αδύρ και το αντίστροφο. Όπως είπα, κάθε μάτς είναι κομβικό ουσιαστικά για κάθε ομάδα. Μια νίκη μπορεί να σε ανεβάσει, μια νίκη μπορεί να σε κατεβάσει, μια ήττα μπορεί να σε κατεβάσει. Mm-hmm. Ουσιαστικά είναι πρωταθλητισμός για όλες τις ομάδες, θεωρώ. Και κάτι τελευταίο, εντάξει, νομίζω ότι γνωρίζεις πολύ καλά τη δυναμική του κόσμου του Άρη και στο παιχνίδι του Εγινίου. Ο Άρης μπορεί να παίζει εκτός έδρας τυπικά, αλλά ουσιαστικά θα έχει τον περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Πώς βλέπεις τον κόσμο του Άρη? Νομίζω ότι έχεις εμπειρία, έχεις γνώση και άποψη για τον κόσμο του Άρη, έτσι. Θα μπορούσα να το χαρακτηρίσουμε μια λέξη, φανταστικός. Το θυμάμαι και από προσωπική εμπειρία. Ξέρω ότι είναι παρόντες σε όλα τα γεγονότα και όλους τους αγώνες. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διέθεσες και ευχόμαστε στο τέλος χρονιάς η ομάδα σου να πετύχει τους στόχους της. Σας ευχαριστώ πολύ και να εγώ. Να είσαι καλά, Αποστόλη, καλή συνέχεια. Γεια σας. Arena FM στους 89 και 4.